Δεν αντέχω άλλο. Θες τσιγάρο? Νερό θέλω. Ήρθανε. Όχι ακόμα. Ο καπετάνος θέλει καφέ. Άι, παράτα με κι εσύ. Με τι να το φτιάξουμε, κάτουρο. Είναι νευριασμένος. Δεν πανάνε. Εγώ δεν πάω πάνω χωρίς καφέ, θα με βαρέσει. Δεν έχεις κρύψει καμιά βουλιά πουθενά. Ναι, εδώ στη χώρα μου. Να, σαν πιο κάραβο. Μας έχεις φάει τα σκότια μας. Και ξέρεις τι έχεις στην καμπίνα του, ε? Ένα ράφι γεμάτο ίσκια. Εσύ τι έχεις, ε? Τον υδρότας μονάχα έχεις. Ρε Κοσμά! Ήρθαμε! Εγώ θα φωτρέτε πάλι. Θα το προλάβεις, θες, δεν θες. Για πού το βάλες, Φώτη? Δεν του λέω, άλλο διψάω. Όλοι διψάμε. Όπου να είναι θα γυρίσει ο τρίτος και θα δούμε τι θα γίνει. Κατέβα στα μπαρί. Δεν πάω πουθενά. Δεν θα σκάσω εγώ σε εκείνη την κόλαση εκεί κάτω για να κάνει το κομμάτι στην εταιρεία αναπλιώτης. Παιδιά, νερό, ήρθανε! Ε, το νερό ήρθε, τρέπε! Παιδιά, νερό! Ελάτε, ρε! Είχαμε κορακιάσει, ρε, παιδιά! Δεν είναι ωραίος, πυρούς. Τα συλληπιτήριά μου, κυρία Γέροντα. Ευχαριστώ, Γεράσιμε. Όλοι στο πλήρωμα λυπηθήκαμε πολύ για το θάνατο του καπετάνιου. Λοστρώμε. Αφήστε τις κουβέντες και γυρίστε όλοι στη δουλειά σας. Καλωσορίσατε και πάλι στο καράβι. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Όταν φτάσουμε στο πόρτο θα γίνει επιθεώρηση. Ελπίζω για καλό δικό σας να είναι όλα στην εντέλεια. Α, τι με μας έχεις πρίξει δύο μήνες τώρα. Δεν θα τελειώσω όμως αυτό το ταξίδι. Έτσι και σε τρακάρω πουθενά θα σου κάνω τα μούτρα κύμα να μην με λένε Φώτη. Και ας μου πάρουν και το φυλάδι έτσι για να βγάλω το άκτι μου. Άντε, πάμε για νερό. Ακούσε εκεί να μας κρατάει κλεισμένους δύο βήματα από τη στεριά. Έλα, 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 έλα. Σιγά ρε παιδιά, μη σπρώχνετε έτσι. Σιγά, σιγά, έχει μπόλικο εδώ για όλους. Έλα μόλι. Βάλει το ακόμη. Βρε Γουλιά, για τρίτη φορά παίρνεις. Άσε να βάλει και κανένα άλλο, ορίστε μας. Έλα, μπομπό. Λίγα ακόμα κύριε ψαρέ. Άντε δρόμο. Επιτέλους, μου σκέψε το λαρύγγι μου. Είχε γίνει σαν γυαλόχαρτο. Τι τα θέλετε ρε παιδιά, το είδωρ είναι το νερό της ζωής. Σιγά ρε Σπύρο, μου σκέψε στο μπουζούκι μου. Πρόσεξε, μη σου συναγωθεί και αρχίζει να παίζει φάλτς. Άντε, φάλτς. Άντε, ακόμα να τελειώσετε. Σαλπάρουμε σε δύο λεπτά. Άσε να πάρουμε μια ανάσα, κύριε Γεράσιμε. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο.
Αρκετά καθυστερήσαμε στο αεροπορικό για νερό και τρόφιμα. Μη μου πεις πως αναπλιώτης σταμάτησε το καράβι για να μας φέρει δροσερό νεράκι. Ας μην έπαιρνε διαταγή από την εταιρεία να πλευρίσει να πάρει την κυρά και σου λέγα κακοκάψεις που θα είχαμε. Πολλές κουβέντες λες. Έτσι είναι, Ολοστρώμε. Για να μην λέμε και τ' άλλο. Που δεν μας άφησε να βγούμε μια ώρα στη στεριά. Σε 2-3 μέρες φτάνουμε στο Πόρτο και εκεί θα βγεις και θα χορτάσεις σου λάτσο. Ως τότε όμως όλοι σας θα δουλέψετε με τα σωστά σας για να συμμαζέψουμε το καράβι που έχει παραλιαστεί. Ο κόσμος που είναι. Στη γέφυρα. Άντε παιδιά, πάμε να βάλουμε μπρος. Άντε Σπύρο, πάμε. Άντε παιδιά. Μωρίσε και εσύ καλό τσιράκι των καπεταναίων. Τι είπες? Τίποτα, έχω ράματα και για την κούνα του λέω. Πολύ τον έξυπνο μας κάνει τώρα τελευταίο Ολοστρώμος και μια μέρα των ημερών θα τα πούμε και με αυτόν. Καλησπέρα κύριε μου, ελπίζω να τακτοποιηθήκατε. Σας ήθελα. Γνωρίστε, ή μήπως προτιμάτε έξω, κάνει ζέστη εδώ. Παντού κάνει ζέστη. Περάστε. Σας βλέπω λίγο εκνευρισμένη. Ξέρετε πολύ καλά το λόγο. Να το συζητήσουμε αν θέλετε, μόνο που δεν μου αρέσουν οι διαπληκτισμοί. Ούτε εμένα μου αρέσουν οι διαπληκτισμοί, κύριε Ναυπιώτη. Έχω κάθε δικαίωμα να πάρω μαζί μου τα προσωπικά αντικείμενα του αντρός μου. Όλα εδώ μέσα είναι δικά του. Όλα? Κλειδώσατε τα πράγματά του. Πήρατε ακόμα και τα ρούχα του. Και τον πετάξατε στη θάλασσα. Μήπως είχατε την αξίωση να κρατήσω τον καπετάνιο πάνω σε ένα πλοίο που δεν έχει ούτε ψυγείο? Είδατε πως δέχτηκα αρκετά ψύχρεμα το ζήτημα. Έτσι έπρεπε να κάνετε, έτσι έγινε. Αν και θα μπορούσατε να τον αφήσετε στο πλησιέστερο λιμάνι. Θα φρόντιζα εγώ να μεταφέρω τη σωρό του στην πατρίδα. Πόσες φορές είχατε ταξιδέψει μαζί με τον Βακαρίτη, κυρία μου? 2-3. Τότε θα έπρεπε να έχετε μάθει ότι στη θάλασσα δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Το έμαθα από τη στιγμή που αναλάβατε εσείς ύπαρχο σε αυτό το καράβι. Αυτό με κολαγεύει πολύ, αν και ξέρω πώς το εννοείτε. Το βρωμιάρι. Έχει βάρδια και δει να δουλεύει κάθε και γρατζουνάει αυτό το διάολο. Αφήστε τον να παίξει. Δεν φαντάζομαι να του μένει και πολύ καιρός ελεύθερος. Πρόλαβα, βλέπω και άρχισαν τα παράπονα. Κυρία μου, έχουμε κάποιο προορισμό. Το καράβι πρέπει να φτάσει σε 2 μέρες σε ένα λιμάνι για να φορτώσει εμπόρευμα που δεν μπορεί να περιμένει. Οι άντρες είχαν απλώς λίγη ανάγκη από τάξη και πειθαρχία. Συγγνώμη, καπετάνιο. Είπε ο κύριος Δημάκης, οπότε μπορείτε να πάτε πάνω στη γέφυρα. Πολύ καλά, έχουμε. Λοιπόν, κυρία μου, αύριο θα σας δώσω όλα τα πράγματα που μου ζητήσατε. Και το προσωπικό του ημερολόγιο. Εδώ μέσα το κλείδωνε πάντα. Σας βεβαιώ πως όσα αναφέρει για εσάς θα τα διαγράψω. Το θέλω μόνο για ενθύμιο ενός ανθρώπου που είχε μεγάλη καρδιά. Έστω και αν ήταν άρρωστη και αδύνατη. Τι έχεις βάλει εδώ μέσα, ρε? Δεν τρώγεται μωρά, αδερφέ μου. Αν δεν σ' αρέσει, πήγαινε στο διπλανό κατάστημα να παραγγείλεις κοτολέτες. Κονσέρβα φασόλια μου δώσε να μαγειρέψω, κονσέρβα φασόλια τρώτε. Αν δεν τρώμε και τίποτα άλλο, 2 μέρες εδώ μέσα. Ναι, αλλά απόψε είναι αλλιώτικα. Τι είναι αυτά τα κόκκινα πράγματα εδώ μέσα? Παϊδάκια από κατσαρίδες. Έχει τίποτα άλλο? Τι θέλεις δηλαδή? Ξέρω, λίγο ψωμί, λίγο τυρί. Τι λέει τόσο εδώ, ρε παιδιά? Δεν φτάνει που βρήκε ο Δημάκης αυτές τις κονσέρβες τώρα που χώρισε, τα έχει χαιρέσει από πάνω. Λοιπόν, παιδιά, 15 χρόνια στη θάλασσα, τέτοιο ταξίδι δεν το ξανακάνει. Δεν λέτε και ευχαριστώ που σωθήκαμε, ρε παιδιά. Λίγα τραβήξαμε. Κάντε υπομονή. Όπου να είναι, τελειώνουν τα βάσανά μας. Σε λίγο μπαίνουμε στο Πόρτο και όλα θα σιάξουν. Έτσι λες, ε? Λοιπόν, και εγώ σας λέω ότι με τον αφιότι πάνω από το κεφάλι μας δεν πρόκειται να δούμε αστρή μέρα. Μου το θυμηθείτε όλοι σας. Πάλι στη σκότηση έχουμε. Διαταγή. Όλα κλειστά για να μην σπαταλιέται το ρεύμα. Δεν σκιάχτηκε η άλλη μηχανή. Δεν την ακούς πως κάνεις σαν ξεκουρδισμένη λατέρνα. Μωρέ, τι πλοίο φάντασμα είναι αυτό? Θα φας. Τι να φας? Φιλετάκια μινιόν, χαβιάρι μαύρο και άραχνο, σπεσιαλτέ του κυρίου Ψαρού. Κάνει καλό στο στομάχι. Φάτ και λίγο, αλλά δεν πειράζει. Σας τρόμαξα? Δεν σας άκουσα που ερχόσαστε. Ζέστη, ε? Μια ιδέα είναι όλα. Μάθετε βέβαια πως πέσαμε σε τυφώνα πριν μπούμε στην Ερυθρά. Ένας θεός ξέρει πως γλιτώσαμε. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Είχαμε και το ατύχημα του συζύγου σας. Ποιο ατύχημα? Ένα που δεν άντεξε η καρδιά του, θέλω να πω. Αλλά καλύτερα μην μιλάμε για τις τάσεις τα πράγματα. Πείτε μου, ήταν ωραία εκεί πέρα που μείνατε? Ναι. Ο ξάδερφός μου έχει μια φυτεία κοντά στη ζούγκλα. Είχε μια τέτοια γαλήνη εκείνο το μέρος. Ευχαρίστως θα έμενα και όλη μου τη ζωή. Εμάς όμως μας λείψατε πολύ αυτούς τους μήνες. Σας είχαμε συνηθίσει πάνω στο πλοίο. Μας? Ορίστε. Είπατε μας. Δεν νομίζω να συμμερίζονται όλοι τα αισθήματά σας, κύριε Γκοστέλα.
Αν εννοείτε τον κύριο Ναφλιώτη, κάνετε μεγάλο λάθος. Κατά βάση σας εκτιμά και σας σέβεται πολύ. Καλοσύνη του. Σας πάνε πολύ τα μαύρα, ξέρετε. Κύριε Κοστέλα, αν δεν ήμουν τόσο ταλαιπωρημένη, θα διασκέδαζα ειλικρινά μαζί σας. Ξέρετε. Σας παρακαλώ. Βγήκα να πάρω λίγο αέρα. Έκανε πολύ ζέστη στην καμπίνα. Μη με αναγκάζετε. Γιατί πήγατε τότε χωρίς να μου πείτε μια λέξη. Εάν ξέρετε πώς υπέφερα με τη σκέψη που είσαι. Μα είστε τρελός! Κοστέλα. Έλα πάνω. Με συγχωρείτε, κύριε μου, για την ενόχληση, αλλά έχουμε και λίγη δουλειά σε αυτό το καράβι. Του Μιχάλη, του ψαρού του ψαρομάλι, που έχει λίγδα η ποδιά του και είναι μαύρη η καρδιά του. Γελάζω. Όταν τα πει ο μάγειρας γίνεται εξαφρενών. Έχεις ταλέντο, το ξέρεις. Αχ, τι νομίζεις, παιδάκι, με έχουν πλασμένος για μεγάλα πράγματα. Θα δεις μια μέρα. Άντε, θα έρθει για ύπνο. Τρελός, τι ύπνο, έτσι και πας και κοιμηθείς αμέσως εξυπλέον κολανάς για βάρδια. Δεν είναι κουφός, ξέρεις. Κάποια μέρα θα σε ακούσει και θα δεις καναμπέλα. Δεν φοβάσαι. Εχ, και να ξέρεις. Φυρί, το πάνω μου πήκα μια κουβέντα. Άντε. Παιδί μου, θέλω να του τσαλακώσω τη στολή, το καταλαβαίνεις. Παράπονο το έχω να τον δω στραπατσαρισμένο. Αλλά δεν μου δίνει την ευκαιρία εμένα. Το έχει καταλάβει, φαίνεται και όλο με αποφεύγει. Αχ, σε έχει τσιμπήσει ένα μίγα για καλά. Άντε, καληνύχτα. Γεια σα, ρε Βασιλάκη. Γεια. Ησυχία του Μιχάλη, του ψαρού του ψαρομαλί. Λοιπόν, παιδιά, έχει κάτι μελανούρια στο φόρτο. Πω, πω, μπουκιά και σχόριο. Εσύ που τα ξέρει. Άμα θα φτάσουμε να μου δώσετε τα ονόματά σας γραμμένα σε καρτίνα, σας πάρω μαζί μου. Όλες οι αραφίνες Ρωμάνε. Ο πιανού δεν τα αρέσει να βάλει μοσχοκάριδο στη μύτη του. Αυτά τα κοιτάμε τώρα. Εγώ τις μαύρες δεν τις μπορώ. Σιγά δεν τις μπορείς. Άμα δεν σ' αρέσει να μην έρθεις. Άλλωστε από ό,τι βλέπω είσαι εξοφλημένος πια. Ούτε οι μαύρες αρέσουν, ούτε οι άσπρες, ούτε οι κόκκινες. Τώρα θα πάρουμε το σπόρο. Ρε σπόρο, έρχεσαι μαζί μας άμα φτάσουμε στο φόρτο να γλεντήσουμε. Παιδιά, ο καπετάνιος είχε πάνω το μηχανικό και το ταψέλι. Θα διπλασιάσει, λέει, τις βάρδιες για να δουλέψει κι άλλη μηχανή. Τι? Πρέπει ως αύριο βράδυ να έχουμε φτάσει. Αυτό θέλουμε κι εμείς να φτάσουμε. Αλλά δεν σκόνει άλλη δουλειά. Πώς του κατέβηκε τέτοια ιδέα? Δεν ξέρω, αλλά όλοι θα δουλέψουμε. Να είναι, λέει, έτοιμα όλα. Εγώ πάω για ύπνο. Να έρθει να με ξυπνήσει ο ίδιος να μου το πει. Κι εγώ πάω για ύπνο. Πονάνε όλα μου τα κόκαλα. Δηλαδή, παιδιά, ο Ναφλιώτης θέλει σώνει και καλά να πάρει παράσημα από την εταιρεία. Φουρτούνες, θάνατοι, σκυλοπνιγμοί και αυτός θα τον πάει στο πλοίο στο λιμάνι φρέσκο-φρέσκο και λαδομπογιατισμένο. Κάτι θα βάλει και στη τσέπη. Καλά είσαι. Ο Κοστέλα λέγε χθες το βράδυ πως θα πάρει μεγάλο πριν για τις επισκευές που έκανε. Που κάναμε, θες να πεις? Νίκο, πιάσε τα εργαλεία σου και συμφώτιχη και αρχίστε την άλλη αποθήκη. Πού είναι ο Θόδωρος? Πήγε για ύπνο. Εγώ τελείωσα την παρδιά μου. Δουλεύω 12 ώρες συνέχεια με 3 ώρες ύπνο μονάχα. Θα δουλέψει ώσπου να τελειώσει η δουλειά. Διαταγή του καπετάνιου. Διαταγή του καπετάνιου. Εσύ είσαι χειρότερος από τον Ναφλιώτη. Μας έχετε στύψει αλεμονόκουπες εδώ μέσα. Θα παράπονά σου τη διεύθυνση. Η αλήθεια είναι, κύριε Άσημε, ότι ξεπατώθηκαμε ένα μήνα τώρα. 2 μήνες, αλλά στο να δούμε που το πάει. Δηλαδή, τι περιμένατε όταν μπαρκάρατε σε καράβι? Να σας τρώνουμε αξιλαράκια να ρεμβάζετε ξαπλωμένοι? Αυτή εδώ είναι αντρίχια δουλειά. Θέλει κότσα. Και όποιος δεν τα έχει, δεν κάνει για τη θάλασσα. Άντε, πολλά είπαμε. Δεν έχει πάθει και σπουδαία πράγματα. Άμα διορθώσει το χειρούλι, εδώ θα είναι εντάξει. Πώς σου το σπάσε, βρε Μπομπο? Μου τ' άρπαξε από τα χέρια και ώσπου να καταλάβω τι είχε γίνει, μου το έκανε μαντάρα. 2 κομμάτια. Τον άτιμο. Αν ήξερα ότι θα μου το σπάσε, θα του το έφερα πρώτος εγώ στο κεφάλι. Δεν έχει τίποτα, θα στο φτιάξω εγώ. Μπορείς? Ναι, έλα. Αύριο που δεν θα έχουμε βάρδια, θα κάτσω να στομαστόρεψω. Μακάρι, κύριε Απόστολε, το είχα αγοράσει στη Βηρητό. 1 μήνα με ροκάματα. Να βάλεις τον Απιώτη να στα αποζημιώσει. Τι γίνεται εδώ, τι μαζεύτηκατε όλοι? Κάνα μνημόσιο στον μπουζούκι του Μπόμπουλο τρώμε. Άντε, σε λίγο θα σφρίξει βάρδια και είσαστε ακόμα ξεβράκωτοι. Εντάξει. Τι έγινε, τελειώσατε κάτω? Ναι, τώρα μόλις. Τράβα στην πρίμνη και δώσε ένα χέρι στο Σπύρο που είναι μόνος του. Τι έγινε με το τρίτο αμπάρι? Ο Μεσαίος Χαλκάς δεν διορθώνεται. Τι είπα να πει, δεν διορθώνεται? Είναι εκεί που βροντούσε η Χασόνα την ημέρα της μεγάλης φουρτούνας και έχει λασκάρει εντελώς από τη θέση του. Να τον σφίξεις πάλι. Δεν γίνεται, κύριε Ράσιμε, δεν ξέρουμε τώρα τη δουλειά μας. Το είχα πει και του άλλου ποιος χωρέστον. Τα ξύλα στα μπάρι του είχα πει είναι σάπια, θέλουν ενίσχυση. Να τα ενισχύσεις τώρα. Τώρα πια είναι αργά. Η τελευταία φουρτούνα τα ρήμαξε όλα. Είναι σαπιο κάραβο, όπως και να το κάνεις. Δεν ξέρω τι είναι από μέσα. Απ' έξω όμως πρέπει να φαίνεται εντάξει. Γερό, καθαρό, περιποιημένο. Θα έρθει ο επιθεωρητής της εταιρείας και θα τα κοιτάξει όλα.
Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, Λοστρόμε? Λέγε. Το ξέρει ο καπετάνιος ότι είμαστε όλοι ψόφια από την κούραση? Τι θες να πεις? Τίποτα. Έτσι που το πάει όμως θα έχουμε καμιά φασαρία. Έχουν αγανακτήσει όλοι και με το δίκιο τους. Εγώ είμαι γέρος άνθρωπος. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που το αίμα τους βράζει και δεν ανέχονται άλλη πίεση. Έχουν αρχίσει και αγριεύουνε. Κάνε τη δουλειά σου, Απόστολε. Κι άσε να κάνω κι εγώ τη δική μου. Με συγχωρείς. Εγώ είπα μόνο τη γνώμη μου. Το χαλκά να τον στερεώσεις ως αύριο. Τι μαζευτήκατε όλοι, στη δουλειά σας γρήγορα. Το χτύπησε η αλυσίδα, καπετάνιε. Φωνάξτε το Λοστρόμο να του δέσει το πόδι και να μην ξαναδώ κανέναν να αφήνει το πόστο του. Θα με υποχρεώσετε, κυρία μου, να μην απομακρύνεστε από την καμπίνα σας. Τι είδους απεργία είναι αυτή? Δεν ξέρω. Δεν αφήνουν κανένα καράβι να μπει μέσα. Να περιμένουμε έξω από το λιμάνι, λέει. Αυτό θα το δούμε. Στείλεσή μας τον αντιπρόσωπο της εταιρείας. Πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε απόψε για να φορτώσουμε αύριο πρωί-πρωί. Μπαίνετε εύκολα χωρίς πιλότο? Την ημέρα ναι. Τη νύχτα όμως είναι δύσκολο. Δώσε στίγμα, Κοσμά. Κοσμά, κοιμήθηκες? 3 μίλια νοτιοανατολικά του κάβου. Καταραμένη φάρα. Ξυπνήσαν τώρα και αραπάδες και μου μάθαν τις απεργίες. Εγώ του το έχω χαρίσει. Όταν παντρευτήκαμε. Στο πρώτο μας ταξίδι. Οι πίπες του δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ. Τα χαρτιά και τους φακέλους που τα βάλαμε, Σότο? Εδώ. Α, ναι. Το ημερολόγιο δεν σου το έδωσε, είπες, ε? Τον αγαπούσες τον καπετάνιο σου, Εσότο? Έλα, μη στενοχωριέσαι. Θυμάσαι πως είχαμε πάρει μαζί μας τον Ντάρουιν και σε έβαλε να συναγωνιστεί στους Αυστραλέζους στην πύρα? Πόσα ποτήρια έπιατε εκείνη την ημέρα? Έπινε πολύ τώρα τελευταία? Όχι, αλλά λίγο πριν πεθάνει. Τι έγινε πριν πεθάνει? Να, είσαι κλειστή στην καμπίνα του πάνω στη γέφυρα και δεν ήθελε να δει κανέναν από εμάς. Ούτε που κουτούσαμε να πλησιάσουμε τη σκάλα. Δεν έπρεπε να φύγω. Αν έμενα κοντά του θα τον πρόσεχα. Εκείνος επέμενε να πάω στα ξαδέρφια μου. Να ξεκουραστώ, έλεγε. Αν το ξέρα. Πώς την περίμενα αυτή τη στιγμή ο ναυπλιώτης. Κάθε φορά που έβλεπε το γέροντα πάνω στη γέφυρα τα μάτια του λάμπανε. Να που ήρθε η ώρα να καμαρώνει κι αυτός πρώτος πάνω στη γέφυρα. Το ημερολόγιο όμως δεν σου το έδωσε. Σου είπε γιατί το κράτησε? Ναι, δεν είναι Μπόμπο. Κύριε Μπόμπο, ξύπνα. Άντε, ρε. Άντε, τι κάθεσαι. Πήγαινε να κοιμηθείς λίγο. Δεν με βαστάνε πια τα πόδια μου. 10 φορές κουτούλησα χθες τη νύχτα πάνω στο τιμόνι. Εδώ έκανα καρούβαλο. Έτω που κάνα τον Μπόμπο. Παιδιά, πέρασε να αποστάλει κατά τις 3 η ώρα τη νύχτα. Άρε, Παναγιά μου, και να ήμουν εκεί πέρα. Τι θα έκανες, ρε Μπόμπο? Ποιος ξέρει πόσα μισόγυμνα θηλυκά θα κοιμόντουσαν εκεί μέσα.
Γιωμάτο φώτα ήτανε. Έλαβε μέσα στη νύχτα. Θόδωρε, να έχεις βάρδια λέει πρωινή σε ποστάλι και να ξυπνάνε και να τεντώνονται πάνω στις κουκέτες. Πού τόσο γυρεύεται στα ξύπια του, ρε παιδιά. Αν δεν πες να βάλεις κανένα υπνάχο γιατί ο ναυπλέτης θα μας βγάλει το λάδι σήμερα. Και όχι γυναίκες δεν θα μπορέσει να ονειρευτεί με ότι τις γυαλιάς με τα ληκτικά της. Φύγανε τα πιτσουνάκια μου. Αν δεν θα μας στείλουν πιλότα απόψε. Σε πάω στοίχημα πως άδικα πάνε να παρακαλέσουν αυτοί οι χασομέριδες. Οι αραπάδες είναι πεισματάριδες. Εδώ θα μείνουμε μέχρι να τελειώσει η απεργία τους. Το ξέρει, λες ο Ναυτιώτης. Αν το ξέρει, λέει, κάνει πως τα περιμένει να μπούμε απόψε στο λιμάνι για να μας αφήσει να κατέβουμε κι εμείς. Λες. Τι λέω, μωρέ, κάνει πως δεν καταλαβαίνεις. Στους αξιωματικούς δεν μπορεί να πει όχι. Σε εμάς όμως που είμαστε του χεριού του μας κρατάει φυλακισμένους. Δώσε ένα τσιγάρο, Νίκο, γιατί κοντεύω να κρεπάω. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Κυρία, τι είναι, Δημητράκη? Με συγχωρείτε, αλλά όταν θα κατεβούμε στο λιμάνι... Λέγε, τι θέλεις. Να έλεγα να πάρω της μάνας με ένα φουστάνι από αυτά τα ωραία, τα χρωματιστά. Δεν ξέρω δηλαδή, αλλά εσείς... Είναι νέα η μάνα μου, το φοράει. Θες να σε βοηθήσω να το διαλέξεις? Μάλιστα. Εντάξει, αν το αεροπλάνο δεν φεύγει αμέσως και προλαβαίνουμε, θα κάνουμε μια βόλτα στα μαγαζιά. Ευχαριστώ. Έχω ψωνίσει και άλλα πράγματα, θα τις τα στείλω. Θες να τις τα πάω εγώ? Όχι, όχι, να μην σας βάλω στον κόπο. Μα δεν είναι κανένας κόπος. Θα τα βάλω μαζί με τα πράγματα του άντρα μου. Εσύ πότε υπολογίζεις να ξεμπαρκάρεις πάλι? Δεν ξέρω. Αν το βρουν εντάξει το βαπόρι μετά την επιθεώρηση, φεύγουμε κατευθείαν Αυστραλία. Τότε εγώ θα δω τη μητέρα σου πολύ πιο πριν. Να της πείτε πως έχω πάρει λιγκουαφόν τώρα και μαθαίνω και ιταλικά από δίσκους. Δεν μου λες τα αγγλικά, τα σταμάτησες? Δεν τα σταμάτησα, αλλά μου πουλήσανε φθηνά τους δίσκους τους ιταλικούς και. Ξέρετε τι ωραία που τα λέει. La signora è molto bella. Με συγχωρείτε, πρέπει να πηγαίνω. Έχει κάνει το ίδιο εγώ με τα μάτια μου. Άστε με, παιδιά, δεν έχω τέλος να έχουμε να τα μάτια. Να το. Τι σας έλεγα, διάβασε. Τελώνου και Παρισαίου, αρχή τριωδίου. Ρε, δώσ' το κονιάκι, έχουμε απόκριες. Δεν έχεις πριν το βρε, παιδιά, σας ορκίζομαι. Σας τη μικρή αποδίκη πίσω από τα χαρτόκουτα. Το είδα με το κασόνι. Δεν έχει τίποτα πίσω από τα χαρτόκουτα. Ρε, δώσ' τα κλειδιά, πάνα δούμε. Δεν έχω κλειδιά. Βρείτε τον στόλο μου και πάτε τα. Κι αν έχει κονιάκ, πιέτε και ξεπατώνετε. Γουμπάρια, ανείτε. Τι γίνεται εδώ, τι φορές είναι αυτές? Μέχρι κάτω ακούγόσαστε. Μας έψε πριν γεράσει με κοντέψα να με καρδώσουνε. Έχουμε απόκριες από σήμερα, Λοστρόμε. Λοιπόν, τι θέλετε? Να ντυθώ αρκούδα και να χορέψω. Θέλουμε το κονιάκ, Λοστρόμε. Ποιο κονιάκ? Το κονιάκ στην αποθήκη πίσω από τα χαρτόκουτα. Δώσε μας τα κλειδιά. Κάταξε να σου. Δηλαδή, εμάς έχετε ξεπατώσει τη δουλειά, εμάς αφήνετε νηστικούς χρονιάρα μέρα, δεν μας αφήνετε να βγούμε έξω. Το ξέρεις ότι δικαιούμαστε να πιούμε, το γράφει ο κανονισμός. Έτσι είναι, Λοστρόμε. Πόσες μέρες έχει να μας δώσει πιο το ψάρος? Δεν με παρατάτε, λέω εγώ. Έχω άλλες φουρτούνες στο κεφάλι μου. Ο καπετάνιος άφησε διαταγή να περάσουμε άλλο ένα χέρι τα τεπόζιτα. Τέτοια ώρα, χωρίς φως. Το φως είναι εντάξει. Παιδιά, τρέξτε να δείτε. Ο Βόμπος και ο Νάνος στήσανε χορό. Yeah.
Πώς είσαστε έτσι εσείς? Νομίζαμε πως είχαμε απόκριση, καπετάνιο, και μας καλευθήκαμε. Ακού τι λέει, τι νομίζαμε. Αφού έχουμε απόκριση. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Εσένα πόση ώρα θα σε περιμένω να μαζέψεις το τραπέζι? Έχω μια ώρα που τελείωσα το φαγητό μου. Γιατί είναι όλοι εδώ πέρα μαζεμένοι, Λοστρόμε? Στο τιμόνι ποιος κάθεται? Ο Σπύρος, καπετάνιο. Κάπου ποιον έχεις? Είναι ο Θόδωρος με τον Αντώνη. Πήρες διαταγή να βάλετε μπρος στο τρίτο χέρι? Ναι, αλλά είπα να φάνε πρώτα τα παιδιά. Θα φάνε όταν τελειώσουνε. Δουλεύουν όλη μέρα νηστικοί, καπετάνιο. Έχουν δικαίωμα να βάλουν και αυτοί μια μπουκιά στο στόμα τους. Πόσα χρόνια έχεις στη θάλασσα, Λοστρόμε? 32, γιατί? Όταν φτάσουμε στο Πρίντεζι, θυμίσουμε να σου διαβάσω την αναφορά που έχω κάνει για σένα. Γέρασες πολύ, φαίνεται, και δεν σου πάει να κάνεις τον αρχηγό σε ένα τσούρμο αλήτες. Καιρός να πάρεις σύνταξη. Πάρτε όλη η πινέλα και πογιά πριν χάσω την υπομονή μου. Όλο το σκαρί θα λάμπει από που είμαι στο λιμάνι. Πάρτα, για να του κρατάς και τα μπόσικα από πάνω. Γεράσιμε, γεράσιμε, γεράσιμε. Ψάρε! Άνοιξε την αποθήκη και μοίρασέ τους το κονιάκ. Στην υγειά μας! Μη στενοχωριέσαι, έτσι το είπε. Εγώ πάντως τον γνωρίζω τον ιδιοκτήτη. Και αν χρειαστεί μπορώ να του πω μια κουβέντα. Καλύτερο Λοστρόμο δεν είχες βάλει ποτέ στο καράβι σου, θα του πω. Ευχαριστώ, Απόστολε. Άδικα χτυπιέσαι. Έχω δύο κόρες ανήπαντρες. Και θα κάνει τίποτα, σου λέω. Τόσο την άτιμη! Τι να μου έχει προσφέρει ο Στόρμος! Επιτρέπετε. Ορίστε, κύριε Ναυπλιώτη. Τι είναι αυτές οι τρύπες? Εμένα ρωτάτε? Άλλωστε δεν έχει σημασία τώρα πια. Φτάσαμε. Σωστά. Αν και δεν χρειαζόντουσαν οι τρύπες, σας βλέπει κανείς καθαρά και από το παράθυρο, έτσι όπως το αφήνετε ανοιχτό. Με έχετε προσβάλει αρκετές φορές, κύριε Ναυπλιώτη. Σας είχα πει να μην πλησιάζετε τους άντρες. Έχουν πολύ καιρό να δουν γυναίκα. Απόψε πάλι είχαν μαζευτεί γύρω σας. Δηλαδή, για να καταλάβω, εσείς ανησυχήσατε για την τιμή μου ή επειδή οι άντρες σταματήσανε για λίγο τη δουλειά τους? Λυπάμαι που το παίρνετε έτσι. Αλλά είμαι υπεύθυνος για εσάς όσο είστε στο καράβι. Και για να απαλλαγείτε μια ώρα νωρίτερα από την ευθύνη μου, ζητήσατε να κατέβω με τη βάρκα, ε? Σας είπα να κατέβετε με τη βάρκα γιατί υπάρχει περίπτωση να μπούμε στο λιμάνι χωρίς πιλότο και αυτό είναι σχετικά επικίνδυνο. Θα φροντίσω να μην μπερδεύομαι στα πόδια σας, κύριε Ναυπλιώτη. Όπου γέρνει το καράβι, εγώ θα πηγαίνω από την αντίθετη μεριά. Για να μην βαραίνει το σκάφος. Δεν είναι ώρα για αστεία, κυρία μου. Ποτέ δεν είναι για εσάς, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο άντρας μου είχε αρκετό χιούμορ και όταν μπαίναμε σε λιμάνι με ήθελε πάντα δίπλα του. Του έφερνε γούρι. Τελικά όμως δεν βλέπω να του φέρατε και πολύ γούρι. Φτάνει πια! Σας παρακαλώ, κυρία μου! Αρκετά ως εδώ, πολλά ανέχτηκα δύο μέρες τώρα. Το ημερολόγιο του άντρα μου θέλω. Τώρα αμέσως! Σιγά!
Νοσρό με τρέξα, πάνω γίνεται το σώσαρ. Μπάστησε ο καπετάνιος με την κυρία Γέροντα. Τι λέτε? Τρέξτε! Στου άντρε! Κάτω τα χέρια σου από πάνω μου! Γιατί θα βάλω κάτι φωνές και θα μ' ακούσουν μέχρι τη στέρια! Αν δεν πάψετε αμέσως έχετε το λόγο μου, θα. Χτύπα λοιπόν! Πολύ καλά λοιπόν! Αφού έχει τόσες σημασία για εσάς, θα στείλω τον Μούτσο να έρθει αμέσως στην καμπίνα μου. Μην το πάρει ο διάολος και το ρησικώσει. Είσαστε καλά, κυρία? Ναι, ναι. Πολύ καλά. Δεν συμβαίνει τίποτα? Όχι. Όχι, παιδιά, τίποτα. Ευχαριστώ. Και γιατί δεν μας είπε τίποτα? Δεν θέλει να φέρει αναστάτωση στο καράβι. Δεν ξέρω καλά εγώ την καπετάνισσα. Εμένα πάντως δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Να φέρετε έτσι σε μια προστάτευτη γυναίκα. Τόσο καιρό έκανα πως δεν καταλάβαινα. Άντε Γεράσιμε, έλεγα. Άντε να βγει δουλειά, αυτό έχει σημασία. Τώρα όμως έφτασε ο κόμπος το χτένι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αν θέλουμε να λεγόμαστε άντρες. Τι έπαθε, δε Δημήτρη? Ο καπετάνιος! Βγάλ τα χέρια από το πρόσωπο! Παναγία μου! Τι έπαθε το παιδί? Πράσινε νερό, ψαρέ! Πάρτε τον κάτω. Τι έγινε? Δεν είδες, του ρίχτηκε ο παλιό. Ήσουνα μπροστά, λέγε. Μωρέ, δεν είδες που του σκίσε το μούτρο? Αυτή τη φορά δεν την κλειτώνεις, Δαφιώτη. Ήρθε η ώρα σου. Είναι πολύ βαριά. Δεν υπάρχει τρόπο να τον πάνε στεριά. Σου να γυρίσει βάρκα, όχι. Δεν είναι κανεί κοντά του. Εγώ είμαι, και θα σα δώσω την παραγγελία του νοσρόμου. Πού είναι οι άλλοι? Έχουν κάποια δουλειά. Τι πρέπει να κάνω? Τίποτα, να μην φύγετε, λέει, από κοντά του. Ώστε δικαστήριο, ρε. Και με ποιο δικαίωμα, αν επιτρέπει? Σε ρώτησε όνομα και πείτε το, απάντησε. Ανάργυρος Γεωργίου Νεφιώτης. Επάγγελμα. Ύπαρχος του εμπορικού Αφρικάνα. Αναπληρωτής του κυβερνήτη Νικολάου Γέροντα, ως της απεδίωσε καρδιακής προσβολής εν μέσω ωκεανό προ 10 ημέρων. Μπορώ να μάθω την κατηγορία? Η κατηγορία δεν είναι μία, αλλά πολλές. Αποφασίσαμε όμως να περιοριστούμε σε μία, που μέσα της βρίσκονται όλες οι άλλες. Βαναυσότητα. Γι' αυτό θα δικαστείς. Για απανθρωπιά και βαναυσότητα απέναντι στο πλήρωμα γενικά. Και ειδικότερα απέναντι στο Μούτσο Δημήτρη. Πώς είναι το άλλο του όνομα? Δέλιος. Απέναντι στο Δημήτρη Δέλιο και στην κυρία Βάσο Γέροντα, χείρα του μακαρίτη του καπετάνιου μας. Ως τεσσωρία κατηγοριών. Λοιπόν, τι έχεις να απαντήσεις? Είσαι ένοχος ή όχι? Αθώος. Σειρά σου, Αποστολέ. Ανάλαβες εσύ που είσαι και συγγενής του Δημήτρη. Πατριώτες δηλαδή. Βλέπω τα έχετε κανονίσει όλα. Πολιτική αγωγή, δικαστής. Ένοργη, μπράβο. Ωραίο θέατρο θα παίξουμε. Δεν παίζουμε θέατρο, καπετάνιο. Τα παράσημα και τα γαλόνια δεν σε σώζουν, ένα φλιώτη. Μας έχεις βγάλει το λάδι 2 μήνες τώρα και δεν βγάζουμε άχνα. Καιρός να σε κάτσουμε κι εμείς στο σκαμνί. Δηλαδή δεν με δικάζετε για αυτό που είπατε, αλλά γιατί είμαι καπετάνιος και αρωτερός σας. Σε δικάζουμε για αυτό που είσαι εσύ και όλη η καταραμένη φάρα σου. Έχει δίκιο ο Ποσκάσμος! Άκου, για να τελειώνουμε μια και καλή. Αποφασίσαμε πως το άδικο δεν μπορούσε να συνεχίσει.
Έπρεπε να πάρουμε τη δικαιοσύνη στα χέρια μας. Όχι επειδή είσαι ένα φιλιώτης ο καπετάνιος, αλλά για την απάνθρωπη συμπεριφορά σου. Θα σε δικάσουμε τίμια και σωστά. Άρχισε, Απόστολε. Να έρθει ο Μπόμπος πρώτος. Έλα εδώ, Μπόμπο. Άτε, ρε. Να απαντάς ό,τι σε ρωτάνε. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις για χτες το βράδυ. Μα δεν θα ορκίσετε το μάρτυρα. Γιατί? Μα αν δεν ορκιστεί με το χέρι στο Ευαγγέλιο, δεν ισχύει η μαρτυρία του. Δώσ' του μια μπουκάλα κονιάκ να ορκιστεί πάνω σε αυτήν. Να λες ό,τι λέω εγώ. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια. Ένστασης. Μπορώ να δω τι είναι αυτό που κρατάς, Ζωστρόμε. Σύνοψη. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψεις όμως να σου πω ότι δεν κρατάς όλους τους τύπους ό,τι αφορά ένα πραγματικό δικαστήριο. Τι θες να πεις? Πώς μπορεί να ισχύσει η μαρτυρία ενός μου αμεθανού όταν έχει ορκιστεί σε χριστιανικό Ευαγγέλιο? Αλλά δώ το σε Μπόμπο. Ποιος, εγώ? Γιατί δεν μας το έλεγες μόνο νωρίτερα να βρούμε κοράνι, Αράπη? Μα εγώ... Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κοράνι. Ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα, Μπόμπο? Μιχάλης Γεωργίου. Είμαι βαφτισμένος εγώ. Με βαφτίσανε μικρό. Ναι, αλλά οι συναδελφοί σου δεν το ξέρουν. Δεν έχουν δει το ναυτικό σου φυλάδιο. Αυτή ακριβώς την παράληψη ήθελα να τονίσω. Ας ελπίσουμε πως αυτά τα μικροσφάλματα δεν θα επαναληφθούν. Με συγχωρείτε, κύριε, για τη διακοπή της ακροαματικής διαδικασίας. Συνεχίστε. Άρχισε, Απόστολε. Από ό,τι ξέρεις, ο καπετάνιος θυμώνει εύκολα? Αν θυμώνει, λέει, θηρίο γίνεται. Και όταν θυμώνει, ξεσπάει άγρια. Εμένα προχτές δεν μου σπάσε το μπουζούκι. Γιατί σου το έσπασε? Ξέρω εγώ, να μου το σπάσε. Πότε έγινε αυτό? Χτες βράδυ πάνω στο κατάστρωμα. Ήμουνα μαζί με το Δημητράκη και να σου βλέπουμε τον καπετάνιο δίπλα μας. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου σπάσε η χολή. Τι έκανες όταν σου έσπασε το μπουζούκι? Και τι να κάνω. Με πήρανε τα κλάματα και τούσουρα ένα σωρό. Από μέσα μου. Ευτυχώς όμως που μου το μαστόρεψες κάπως εσύ, γιατί είχα ξοδέψει ένα κάρο λεφτά για να τα αγοράσω. Εντάξει, φτάνει ως εδώ. Η σειρά σου, καπετάνιο. Δεν μου λες, Μπόμπο. Νομίζω, κύριε, ότι μάλλον πρέπει να μεταχειριστούμε το όνομα με το οποίο είναι σε όλους μας γνωστός ο Μάρτης, για να μην έχουμε μπερδέματα. Να λείπουν τα χωρατά. Δεν γίνεται δικαστήριο χωρίς ευτράπελα. Αν και νομίζω πως θα γελάσουμε περισσότερο αύριο, μόλις μπούμε στο πόρτο και σας κλείσουν στο φρέσκο. Τι τον αφήνεις και μας δουλεύει? Τώρα, φρόνιμο θα ήταν να κρατήσουμε και πρακτικά τις πρωτότυπες αυτής δίκης. Αν και νομίζω πως αυτό θα ήταν κάπως δύσκολο, μια και όλοι σας μεταδίας μπορείτε να υπογράψετε το όνομά σας. Μα τι λέτε? Όλα αυτά που λες να πλειώνεται δεν πρόκειται να ελαφρύνει τη θέση σου. Είμαι καταδικασμένος εκ των προτέρων. Το ξέρω. Αλλά ας συνεχίσουμε την κωμωδία. Για πες μας λοιπόν, Μπόμπο, μια και κατηγορούμε για βαναυσότητα. Τι συνέβη χθες βράδυ όταν σε τσάκουσα να παίζεις μπουζούκι? Μου το σπάσατε, καπετάνιο. Σου το έσπασα. Γιατί? Όχι βέβαια γιατί είσαι φάλσος και ταλαιπωρείς το όργανο και τα αυτιά μου έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στις παραφωνίες. Θυμάσαι τι σου είχα πει επανειλημμένος όταν σε άκουγα να γρατζουνά στο μπουζούκι? Και δυνατά για να σ' ακούσουν όλοι. Μου είχατε πει να μην παίζω. Πότε να μην παίζεις? Λέχε, πότε σου απαγόρευσε να παίζεις? Όταν έχω βάρδια. Και πόσες φορές έτσι άκουσα την ώρα της βάρδιας να παίζεις μπουζούκι? Ξέρω εγώ. Παραπάνω από τις 3-4 φορές, Σαν πολύ δεν τραβάει αυτή η ιστορία. Λέγεται, έχεις να πεις να ξεμπερδεύουμε. Γιατί διαζόσαστε? Λοιπόν, κύριε Μπόμπο, σου είχα τονίσει επανειλημμένος ότι αν σε ξαναπιάσω να παίζεις μπουζούκι την ώρα της δουλειάς θα σε τιμωρήσω. Παρ' όλα αυτά, εσύ αγνόησες τη διαταγή μου. Σαν πως μου έμενε και καθόλου καιρός. Ολοβάρδιες έκανα συνέχεια. Πες αυτό το τσούρμο που το έβαλες εκεί να κάνει τους ενόρκους να πάψεις να το ριβεί. Αν μπορέσεις να τους επιβληθείς. Γιατί φοβάμαι πως ούτε γι' αυτό είσαι άξιος, Λοστρόμε. Μα δεν μου λέτε. Ήρθαμε να δικάσουμε εμείς αυτόν ή αυτός να δικάσει εμάς? Ρε Ψωφίμη, σου σπάσε το μπουζούκι, ναι ή όχι? Ναι. Σ' είχε κλεισμένο στα μπάρι 2 μέρες και κόντεψε να πεθάνει από την πόχα της μπανάνας τότε που ξέχασαν τους σιδερώσεις στο βρακί του? Ναι. Και του Θόδωρου. Του Θόδωρου τι του έκανε τότε που τον τσάκωσε μεθυσμένο κάτω στο μηχανοστάσιο? Του Θόδωρου τον έδεσε στο Βίντσι και με έβαλε να τον βουτάω συνέχεια μέσα στο νερό ώσπου να ξεμεθύσει. Άντε λοιπόν, άντε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, γιατί πολλά είπαμε. Έπρεπε να μας είχες αφήσει να τον λιτσάρουμε. Όχι να τον έχεις στημένο εκεί και να μας δουλεύει και από πάνω. Στάσου, ρε Φώτη. Έχει κι αυτός δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό του. Μια και δεν του ορίσαμε συνήγορο. Άλλη μία παράλληψη. Ας είναι. Εγώ πάντως, κύριε, τελείωσα με την εξέταση του μάρτυρος. Μπορεί να αποσυρθεί. Πήγαινε, Μπόμπο. Να έρθει ο Βασίλης. Όνομα και επίθετο. Βασίλης Βερέμης του Κωνσταντίνου και της Ασημίνας, ετών 32, ναύτης του φορτηγού Αφρικάνα. Ορκίζομαι να είπω την αλήθεια, την πάση αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Για να μην χάνουμε καιρό, δηλαδή. Απόψε το βράδυ μας είπες
πως έγινε ένα επεισόδιο μεταξύ του καπετάνιου και της κυρίας Γέροντα. Έτσι είναι. Ήμουν κοντά στην Μπούκα με το Σότο όταν άκουσα την καπετάνισσα να βάζει τις φωνές στην καμπίνα της. Ο Ναφλιώτης είχε σηκώσει το χέρι για να τη χτυπήσει. Και πώς σου φάνηκε εσένα αυτό? Πώς μου φάνηκε? Πρώτο, δεν μου αρέσει να βλέπω να χτυπάνε γυναίκες. Και δεύτερο, την κυρία Γέροντα τη σεβόμαστε. Βέβαια, και σαν άντρες έχουμε υποχρέωση όλοι να την υπερασπίζουμε. Ο πολύς σεβασμός όμως δεν σας εμπόδισε να ανοίξετε τρύπες στην καμπίνα της για να τη βλέπετε την ώρα που κοιμάται. Το ποιος την ενοχλεί την ώρα που κοιμάται, αυτό το ξέρω εγώ και ο Σότος. Ή νομίζεις πως δεν σε είδαμε χτες τη νύχτα να χώνεσαι στην καμπίνα της? Με είδες χτες τη νύχτα να μπαίνω στην καμπίνα της? Δηλαδή δεν σε είδα να μπαίνεις, για να μην λέω ψέματα, αλλά σε είδα την ώρα που το σκάγες αλλαγός. Κοντά στην κουπαστή. Σε τι απόσταση από την καμπίνα? Δεν πήρα μέτρο για να μετρήσω, αλλά σε είδα καθαρά. Ερχόμουν προς το μέρος σου ή πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση? Μα προς τη γέφυρα. Ώστε λοιπόν είδες μόνο την πλάτη αυτού που έτρεχε. Ούτε το πρόσωπό του, ούτε τα χαρακτηριστικά του. Όχι, αλλά μέσα στο σκοτάδι η άσπρη σου στολή ξεχώριζε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Ώστε η άσπρη μου στολή λοιπόν. Και δεν μου λες, νεαρέ μου, μόνο εγώ φοράω άσπρη στολή πάνω σε αυτό το καράβι? Δεν απαντάς, ε? Κι όμως τολμάς την κατηγορείς με μόνο στοιχείο μια άσπρη στολή που είδες μέσα στο σκοτάδι. Για να μην πω ότι και αυτό είναι δημιούργημα της φαντασίας σου. Τι να του πω έτσι που μου τα στρίβει, τι να του πω? Τι να του πεις, τι να του πεις, μωρέ? Απόψε δεν τον είδες καθαρά? Δεν ήταν αυτός φέρτη και άπρεπα στην καπετάνισσα? Αυτός ήταν. Δεν μου λες τι να πεις, σε σήκωσε και να τη χτυπήσει. Ναι, είπα. Ναι, έχεις και ξερός, άντε μίλα λοιπόν, μίλα! Τι έχεις να πεις για το απόψινο? Με την κυρία Γέροντα είχαμε διαφορές από την αρχή. Επειδή είχα ειδοποιήσει την εταιρεία να μην την αφήσει να επιβιβαστεί στο καράβι. Τι να γίνει όμως που η κακομοίρα νοστάλγησε λίγη Γεστάπο και είπε: Ας πάω στο καράβι να μαζέψω τα πράγματα του Γέροντα, να ακούσω και λίγο βρυσίδι από τον Αφλιώτη. Τέλος πάντων, για να πάρει τέλος αυτή η ιστορία, φοράξει την κυρία Γέροντα να δούμε τι θα μας φύγει όλα αυτά. Τη γυναίκα δεν πρόκειται να την ανακατέψουμε. Ό,τι και να γίνει δεν θα πει κουβέντα. Ή από αξιοπρέπεια ή για να μην φέρει ένα κατοσούρα στο καράβι. Τότε λόγω ελλείψεως συγκεκριμένων στοιχείων η κατηγορία της απρεπού στάσεως απέναντί της δεν ευσταθεί. Μη βιάζεσαι. Έχεις να ακούσεις, θα βαρεθείς να ακούς. Άντε φωνάξτε κανέναν άλλο πιο ξύπνιο να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, γιατί αυτός όπως θέλει τα γυρίζει, άντε. Να έρθει ο Νίκος. Εμένα λοστρώμε δεν έχουν τίποτα τα μάτια μου. Καλά. Κι όσο για το Σότο από εδώ το μάτι του κόβει. Είπαμε καλά. Ναι. Άστα τώρα αυτά. Πρέπει να ορκιστείς, Νίκο. Δεν θέλω. Ορκίσου, ρε. Αφήστε με ήσυχο για να σηκωθώ να φύγω. Μην το τελεπορείς, Λοστρόμε. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Ο κύριος από εδώ, παραδείγματος χάρη, πιστεύει στο ενόπλημα. Πάμε παρακάτω. Γιατί του λόγου σου να πούμε, δεν τα τσούζεις, ε? Δεν την ξέρουμε νομίζεις εκείνη την ιστορία. Τότε που ήσουν ατρίτος σε ένα επιβατικό πήγες να τρακάρεις στο βαπόρι πάνω στα βράχια γιατί είχες γυρίσει τύφλα στο μεδίζει από τη βόλτα σου με τις πουτάνες. Ακούστε να δείτε. Όποιος ξαναγελάσει ή πει κουβέντα θα έχει να κάνει μαζί μου. Για εσύ κόψε τα περίτα και να απαντάς μόνο σε αυτά που σε ρωτάνε. Προχώρα, Απόστολ. Ήσουνα μαζί με τον Σπύρο όταν πληγώθηκε ο Δημήτρης. Ναι. Πού ακριβώς είσαστε? Τι θα πει πού, έξω στο κατάστρωμα. Είσαστε κοντά στη γέφυρα. Εκεί τριγύρω. Και ακούσατε τον Δημήτρη να ουρλιάζει. Αν τον ακούσαμε, λέει, μας κόπηκε η χολή και το βάλαμε στα πόδια. Μήπως είδατε από πού βγήκε? Από την καμπίνα του καπετάνιου. Σύριζε σαν σφαχτό και κουτρουβαλούσε τις σκάλες. Τον είχαν σπρώξει ή κουτρουβαλούσε μοναχός του? Ένστασης. Αν δεν καθοριστεί ακριβώς η θέση του μάρτυρα, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η μαρτυρία του για όσα είδε και άκουσε. Έννοια σου. Και είδα και άκουσα. Κι εγώ και ο Σπύρος. Φαινόταν η καμπίνα του καπετάνιου από εκεί που ήσουνε? Πώς δεν φαινότανε? Πού βρισκόσαστε, μπορούμε να μάθουμε? Έξω από την καμπίνα της κυράς. Ακριβώς απέναντι από τη δική σου. Το φαντάστηκα. Εσύ λοιπόν άνοιξες τις τρύπες. Η καμπίνα του καπετάνιου φαινότανε καθαρά. Ακούστηκε πρώτα το ρουλιαχτό του Δημήτρη και μετά άνοιξε η πόρτα και πετάχτηκε έξω σαν βολίδα ο μικρός. Εμείς τα χάσαμε και το βάλαμε στα πόδια. Δεν ξέραμε ότι ήταν πληγωμένος. Όταν όμως το καταλάβαμε, τρέξαμε να το βοηθήσουμε. Σας είπε τίποτα όταν το σηκώνατε πριν λιποθυμήσει? Είπε, πώς δεν είπε. Ε, Σπύρο. Είπε.
Ένα-ένα στα παντάνε οι. Θα σε κλείσει ένα. Πάς γυρεύοντα. Ότι. Κάτσε ήσυχα. Θα σε κλείσει ο Σαββάρη. Ακούστε εκεί μικρό ατύχημα. Λες και δεν ξέρουμε τα ακούγια του. Λες και δεν ξέρουμε τι του έκανε του μικρού. Ο κόσμος το έχει τούμπα. Αν σε πω ότι δεν είσαι σίγουρος. Όχι, δεν είμαι σίγουρος, μωρέ. Αν δεν με πιστεύετε, ρωτήστε τον ψαρό. Ρώτα τον ψαρό τι το είδε στα γραφεία του Σαν Πάολο. Ποιο Σαν Πάολο, τι σχέση έχει. Έλα, ρε, ψαρέ, μιλά. Εγώ τον είδα με τα μάτια μου μέσα στα γραφεία του αντιπροσώπου. Κρατούσε αγκαζέ εκείνο το νεαρό και του είπε για το μάγουλο όλη την ώρα. Μου το είπε και εμένα ψαρός μόλις ανέβηκε στο πλοίο Ναφλιώτης. Να τον έβλεπε, μου λέει, κόρδομα και δώσ' και καμάρωνε δίπλα στο πιτσιρίκι. Τι σχέση έχουνε τα κουτσοβολιά του μάγειρα με την απόψινη ιστορία. Έχουν και παραέχουνε. Καθάρματα. Τολμάτε να κάνετε τέτοιον υπαινιγμό. Το παιδί που είδατε στα γραφεία του Σαου Πάολο ήταν γιος μου. Καλό κι αυτό! Γιος μου σας λέω, 14 χρονών! Με το συμπάθειο, καπετάνιο. Αλλά τυχαίνει να ξέρω πως η γυναίκα στον Πειραιά παιδιά δεν έχει. Και οι κακές γλώσσες λένε πως ούτε θα αποκτήσει. Μια και είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη σου. Τώρα πως βρέθηκε να έχεις γιο στη Βραζιλία, αυτό είναι μυστήριο. Ήτανε γιος σου, λες, αυτό το παιδί στο Σάο Πάολο. Δηλαδή, πάτε να με βγάλετε ψεύτη με το ζόρι. Αφού την ξέρω, σας λέω τη γυναίκα του, ήτανε δασκάλα και την παντρεύτηκε πριν 6 χρόνια για την πρίκα της. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά. Έχω ένα γιο και μια κόρη. Η μάνα τους είναι Βραζιλιάνα. Την παντρεύτηκα στο Σάο Πάολο με πολιτικό γάμο πριν από πολλά χρόνια. Έχεις κανένα πιστοποιητικό, καμιά φωτογραφία? Όχι. Η ιδιωτική μου ζωή δεν σας ενδιαφέρει. Σε γυμνώθηκα μπροστά σας γιατί με αναγκάσατε. Άλλο δεν έχω να σας πω. Εμάς δεν μας νοιάζει αν είσαι δίγαμος, καπετάνιε, ούτε πόσα παιδιά έχεις στο κάθε λιμάνι. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που έγινε με τον Δημήτρη. Αυτό που έγινε ήταν απλούστατα ατύχημα. Και κάνατε μεγάλη. Γράφει ό,τι σου λέω. Μήπως πρόκειται να συντάξετε τη διαθήκη μου. Γράφει. Αλλά... Τι έγινε, ρε Κοσμά? Δεν βρήκα πουθενά ημερολόγιο. Έψαξες καλά γύρω από την καμπίνα? Αμ, τι έκανα τόση ώρα. Δεν έχει τίποτα, σου λέω. Εγώ μία φορά το πέταξα. Αν δεν βρίσκεται εκεί, κάποιος το έχει πάρει. Να το πάρει ποιος? Να το κάνει τι? Τι να το κάνουμε το ημερολόγιο, καπετάνιε? Εμείς είμαστε αγράμματοι που λες και εσύ. Άντε, παιδιά, άντε, πολλά είπαμε να τελειώνουμε. Σταθείτε! Δεν τελειώσαμε ακόμα. Εμείς τελειώσαμε και έχουμε βγάλει και την απόφασή μας. Πρόσεξε, Φώτη, μην ξεσηκώνεις και τους άλλους. Άσε τον καθένα να μιλήσει για λογαριασμό του. Όχι, ρε, πώς τα λεφτά είναι τα λόγια, θέλουμε έργα. Και αν δεν κάνεις την πάντα και εσύ και ο Στρώμος, θα σας πάρει και εσάς η μπόρα. Για τελευταία φορά σας λέω πως ήταν ατύχημα. Δεν είχα καμιά πρόθεση να χτυπήσω το μικρό. Πάνω σε στιγμή οργής του πέταξα το ημερολόγιο. Ακούτε, ρε παιδιά, το χαβάτα αυτός! Δεν είχα να κερδίσω τίποτα με τον τραυματισμό του Μούτσου. Σε λίγο μπαίνουμε σε λιμάνι, μια τέτοια ιστορία θα βάρει εναντίον μου τώρα που πάει ο πρώτος. Επιτέλους, πες τον, ντε! Μας έχεις βγάλει το λάδι 2 μήνες τώρα για να πάρεις την προαγωγή. Για το ρεγάλο όμως δεν μιλάει. Για το πριν που θα πάρει από την εταιρεία το κουβέντα. Δεν είναι τα λεφτά, δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Τα χαρίζω στο Δημήτρη. Έτσι, μπράβο. Τώρα μιλάμε. Το Δημήτρη θα τον αποζημιώσεις για την πρόσωψη που του χάλασες. Εμάς τι θα μας δώσεις για να μην χαλάσουμε τη δική σου? Όσο είμαι εγώ εδώ, όσο έχω αμφιβολίες για το φταίξιμο του Ναφλιώτη, δεν θα τον αγγίξει κανείς. Είσαστε τρεις και είμαστε 8, Λοστρόμε. Καπετάνε! Καπετάνε το παιδί! Ο Δημήτρης, τι έγινε? Πού είσαστε όλοι? Φωνάξτε τον καπετάνιο! Τι συμβαίνει, κυρία Γέροντα? Πρέπει να τον δει γιατρός αμέσως. Πρέπει να τον κατεβάσει στο πόρτο. Τι έπαθα, Δημήτρη? Μου ζήτησε λίγο νερό και δεν έβλεπε το κύπελο. Του φίξαμε τη λάμπα και δεν έβλεπε τίποτα. Καταλαβαίνετε, τυφλώθηκε. Ησυχάστε τώρα, κυρία. Γίνεται καλύτερα στην καμπίνα σας. Πρέπει να τον κατεβάσει στο πόρτο. Τον αφήσατε μόνο του. Έχεις ακόμα αμφιβολίες, Λοστρόμε? Ανάργυρε Ναφλιώτη του Γεωργίου. Το πλήρωμά σου σε κρίνει ένοχο για όλες τις κατηγορίες. Σε μέθησε η δύναμη που σου δώσε η αδυναμία μου, Λοστρόμε. Βλέπω στα μάτια σου τη λάμψη που δίνει η αίσθηση της εξουσίας. Πόσα χρόνια περιμένατε αυτή τη στιγμή, ε? Να κρατάτε στα χέρια σας το τιμόνι. Να διατάζετε τον καπετάνιο. Αρπάξατε την πρώτη ευκαιρία που βρέθηκε μπροστά σας και την εκμεταλλευτήκατε για να κρύψετε τα πραγματικά αίτια αυτής της ανταρσίας. Η δική μου ταπείνωση θα χρησιμεύσει για να σβήσουν όλες οι ταπεινώσεις και τα σκαμπύλια που έχετε φάει στη ζωή σας. Ένιωσες όμως. Το μεγαλύτερο σκαμπύλι θα το φάτε αύριο. Μόλις πατήσουμε στη στεριά.
Είναι απόξω από την καμπίνα της ο Θόδωρος. Ναι. Πετάξω να βεβαιωθείς. Θα του πεις να μην την αφήσει να βγει έξω για κανένα λόγο. Δεν χρειαζόμαστε μάρτυρες. Έγινε. Και πού είσαι, Φωτή? Πες και στο Σπύρο να έχει το νου του, μήπως γυρίσουν οι άλλοι με τη βάρκα. Εντάξει. Είναι σκληρό αυτό που πας να κάνεις. Έναν καπετάνιο δεν τον εξευτελίζουν έτσι. Ένα στα χίλια να είναι αλήθεια αυτά που είπε για το ημερολόγιο και τα άλλα. Ο Ναυπλιώτης πρέπει να τιμωρηθεί. Συγχωρείτε, αλλά έχω διαταγή να μην βγείτε. Τι ήταν αυτό που ακούστηκε? Δεν ξέρω. Ανοίξτε με. Γιατί με κλείσατε εδώ μέσα? Φωνάξτε τον καπετάνιο, είναι ανάγκη να βγω, δεν καταλαβαίνεις? Να περιμένετε να μου το πει πρώτα ο Λοστρόμος. Το ξέρα πως είχανε σμπαραλιάσει τα αρβίντσια. Για πότε μαζευτήκανε τόσα σκυλιά? Τον έδεσαι κι εσύ τόσο σφιχτά. Ούτε να κουνηθεί δεν πρόλαβε. Τι θες να πεις, εγώ φταίω? Ας είχε φροντίσει κι αυτός να σε μαζέψει τα αρβίντσια. Μην τα βάζεις με τον Απόστολο. Είναι μαραγκός, δεν είναι σιδεράς. Τότε ποιος θέλει για τους καλκάδες που κάνει λασκάρι? Τι καθόμαστε τώρα και τα λέμε αυτά? Να κοιτάξουμε να δούμε τι θα γίνει άμα μπούμε στο πόρτο. Αυτοί που πρέπει να μιλάνε τώρα δεν μιλάνε, βουβαθήκανε. Ρε παιδιά, θα πούμε πως ήταν ατύχημα. Το ίδιο το καράβι τον σκότωσε. Και η γυναίκα δεν θα μαρτυρήσει για τη δίκη? Αυτή είναι γυναίκα. Δεν είδε τίποτα. Ό,τι της πούμε εμείς θα πιστέψει. Να πούμε πως γλίστρισε και έπεσε, ε. Γιατί να μην πούμε, βρε παιδιά, πως δεν τον είδαμε καθόλου? Δεν ξέρουμε τίποτα από τη στιγμή που φύγανε οι αξιωματικοί. Μα τι λες, μωρέ? Έχω γυναίκα και παιδιά. Σκεφτόσαστε τι θα γίνει άμα μαθευτεί. Γιατί, εγώ δεν έχω. Εμένα με μπλέξατε άδικα. Εγώ δεν ήθελα να ανακατευτώ. Βρε ψοφίμη, πριν από λίγη ώρα γελούσες με το θέμα, τώρα γιατί τσιρίζεις, ε? Εμείς πάντως δεν φταίμε. Αλλού ήταν η ιδέα. Εσύ φταίς. Εσύ ο Λοστρόμος. Εσύ τον έδεσες. Βγάλ' τα πέρα μόνος σου. Σα δεν ντρεπόσαστε. Στεκόμουν ανάμεσα σε εσάς και στους αξιωματικούς και έτρωγα όλη την πόρα για ό,τι γινόταν και από τις δυο πλευρές. Μου δίνανε διαταγή από ό,τι γέφυρα να γίνει κάτι. Αντίκρισα τα κατεβασμένα μούτρα σας. Δεν τέλειωνε η δουλειά από τις βρυσές τους. Μια ο ένας, μια ο άλλος, μου θόλωσε στο μυαλό και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε έτσι. Εγώ δεν ρίχνω τα βάρη σε κανέναν. Κι εγώ φταίω και εσύ και όλοι μας. Αλλά λέω πως είναι ντροπή να τρέμουμε τώρα. Και να φαγωνόμαστε έτσι μεταξύ μας. Έτσι είναι, βρε παιδιά, και μην χάνουμε την ψυχραιμία μας. Θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ σκέφτομαι και εκείνο το παιδί κάτω που το έχουμε αφήσει μόνο του με το Σότο. Από το παράθυρο, δεν μπόρεσα να την κρατήσω. Γιατί με κλείσετε μέσα στην καμπίνα μου? Γιατί δεν με αφήνετε να βγω έξω?
Μια ώρα με έχετε κλειδωμένη. Ησυχάστε, κυρία Γέροντα. Πού είναι ο καπετάνιος? Είναι υπεύθυνος για μένα. Για την ασφάλειά μου. Μα δεν κινδυνεύετε από τίποτα, κυρία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το καράβι. Αρκετά έχω ταλαιπωρηθεί. Είναι υπεύθυνος για μένα ο ναυπλιώτης. Έδωσε το λόγο του στον άντρα μου. Το γράφει και εδώ μέσα. Τι είναι αυτό που κρατάτε? Το ημερολόγιο του άντρα μου. Δεν μου το έδινε τόσες μέρες. Το πέταξε έξω από την καμπίνα του σαν ήταν σκουπίδι. Πότε το βρήκατε αυτό? Το χτύπησε το παιδί. Βγήκα να δω τι γίνεται. Το βρήκα πάνω στο κατάστρωμα. Ο καπετάν Νικόλας τα έγραψε όλα αυτά. Εδώ τι έχει γίνει? Πού? Ναι, εδώ. Κάποιος έχει σκίσει μια σελίδα. Ποιος θα την έσκισε? Δεν ξέρω. Για διαβάστε τι λέει εδώ. Το ταξίδι άρχισε να γίνεται πολύ κουραστικό. Οι άντρες σήμερα δείχνουν σημεία αγανακτήσεως. Έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ και... δεν μπορεί να τελειώνει εδώ. Παιδιά, κάποιος να φωνάξει το σώτο να έρθει εδώ γρήγορα. Τι έγινε, βρε παιδιά? Πρόσεχε εδώ. Την ώρα που χτύπησε ο Δημήτρης σου έδωσε ένα χαρτί. Χαρτί, ποιο χαρτί? Ένα χαρτί που πήρα από το χέρι του. Πού το έβαλες? Αυτό λες? Αυτό, μπράβο, φέρ' το εδώ. Δικαίως παραπονούνται για τη σκληρή μεταχείριση του ναυπλιώτη. Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου. Απόψε κατάλαβα τα πάντα. Έδωσα διαταγή στον ναυπλιώτη να αλλάξει πορεία για να αποφύγουμε τον τυφώνα και η απάντησή του ήταν να με κλείσει στην καμπίνα μου και να κλειδώσει την πόρτα. Η καρδιά μου δεν θα αντέξει πολύ. Με κρατάει αιχμάλωτο και δεν αφήνει κανένα να με πλησιάσει. Ξέρει ότι αν δεν με αφήσει στο κοντινότερο λιμάνι δεν θα βγω ζωντανός. Αλλά η φιλοδοξία του δεν έχει όρια. Ο Θεός να βοηθήσει τους άντρες τώρα που πέσανε στα χέρια του. Δεν αντέχω να γράψω άλλο. Βάσο. Βάσο μου, δεν... Τον σκότωσε. Πού είναι τώρα ο ναυπλιώτης? Κάτι έπαθε. Γιατί δεν μου λέτε? Έγινε ένα ατύχημα, κυρία. Πάμε στην καμπίνα να σας εξηγήσω. Τι έγινε ο ναυπλιώτης? Εγκλείστησε και έπεσε στη θάλασσα. Είχε σκυλόψαρα, δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μένω άλλο σε αυτό το καράβι. Θέλω να με κατεβάσετε αμέσως. Ακούτε? Λοστρώμε. Εσύ ήσουν χρόνια με τον καπετάν Νικόλα. Βοήθησε με να βγω έξω. Δώσε μου μια βάρκα. Δεν υπάρχει βάρκα, κυρία. Αχρηστεύτηκαν όλες με τον τυφώνα. Μόνο εκείνη που πήραν η αξιωματική έμεινε γερή. Τότε, βάλε μπρος να μπάσουμε το καράβι. Εσύ είσαι χρόνια στη θάλασσα. Θα ξέρεις να μπας ένα καράβι στο λιμάνι. Δεν γίνεται χωρίς πιλότο, κυρία. Μπορεί να τσακιστεί το πλοίο. Μην νοιάζεσαι για το πλοίο. Είμαι εγώ υπεύθυνη. Έχω και λεφτά μαζί μου. Θα σας αποζημιώσω όλους. Δεν γίνεται, λοιπόν. Είναι επικίνδυνο. Όποιος μπάσει το καράβι, θα πάρει 300.000. Τον ανεβάσουμε πάνω να πάρει λίγο αέρα. Δεν ξέρω αν κάνει να τον κουνήσουμε. Καλύτερα όχι. Έτσι κάνει τσιγάρο. Τι γίνεται απάνω? Ψάχνουν να βγουν χάρτες του λιμανιού να δουν αν μπορούν να μπάσουν το καράβι. 300.000. Έτσι γιατί δεν θα κάναμε 300.000. Θα χτίσα το σπίτι που ήμουν ατέλειωτο. Θα ρίχνα και δεύτερο πάτωμα. Εγώ θα ξεμπαρκάρισα. Θα έφερνα το Λενάκι στον Πειραιά και θα ανοίγα ένα μαγαζί δικό μου. Ό,τι να είναι. Αλλά κοντά στο λιμάνι όμως. Για να βλέπω τα καράβια να πηγαίνω έρχονται. Βασίλη. Τι είναι? Μπορεί να έκανα λάθος χθες βράδυ. Μπορεί να μην ήταν έτσι ως εκεί που βγήκε από την καμπίνα της. Μπορεί να ήταν κάποιος άλλος. Ο Μαρκόνι. Τι τα θέλεις και τα ξεσκαλίζεις τώρα? Ό,τι έγινε, έγινε. Άντε να δεις κάτι μου πως θέλει τίποτα το παιδί. Και μην παιδεύεσαι άλλο. Κι εγώ σου λέω πώς γίνεται. Όλο μη και μη και όχι είσαι. Να, εδώ πάνε σημειωμένες όλες. Οι ξέρες μπορεί να είναι σημαδεμένες, αλλά κάνουν έργα μέσα. Έχουν ρίξει μπάζα. Πώς θα μπεις νύχτα και χωρίς πιλότο? Αν ήταν μέρα και με πιλότο θα τσούλαγε μόνο του.
Δεν ήταν ανάγκη να καθόμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε. Εσύ μπορείς, Λοστρόμεν. Μας έχεις πει για εκείνη τη φορά που είχε αρρωστήσει πάλι ο γέροντας. Άμα προσπαθήσεις, θα τα καταφέρεις. Μα δεν μου λέτε. Σας τόλωσε το μυαλό η γυναίκα με τα χιλιάρικα και θέλετε να βγείτε ξεβράκωτη στο λιμάνι. Πέντε φάσκελα θα εισπράξετε ο καθένας. Αν δεν πάμε όλοι φούντο. Για δεν λες ότι φοβάσαι. Δεν σου φταίει το σκοτάδι και μέρα να ήταν τα ίδια θα έλεγες. Τι μη κοιτάς έτσι, ε. Αρχίσαν να σεσώνουν τα φύρια για τον αφλίωτο και φοβάσαν την κρίση στον κόσμο στο πόρτο. Βούλα στο φώτι! Για το πλοίο φοβάμαι μόνο. Ο ναυπλιώτης σκοτώθηκε τυχαία. Μπορεί εμείς να είμαστε υπεύθυνοι για το θάνατό του, αλλά και αυτός είναι υπεύθυνος για το θάνατο του γέροντα. Τότε τι φοβάσαι. Εκτός αν γέρασε, φιά και δεν είσαι άξιος για παλικαριές. Άντε μπαρμπαγεράς με, άντε. Άντε, τούτη θέλω λένε πως όλα τα καταφέρνεις. Δείξε μας τι αξίζεις. Όχι με τις γροθίες όμως, όχι με τις φυρίχτρα. Δείξε μας πως είσαι παλικάρι της θάλασσας και όχι της σαπουνάδας. Πά το πλοίο και μπάστο στο λιμάνι να σου βαστάει. Μπορείς, ε! Μπορείς! Για δέστε το λιοντάρι ξεφούσκωσε σαν μπαλόνι. Τι γίνεται τώρα, Φώτη? Εγώ λέω να βάλουμε μπρος και τη βγει. Δεν μου λες ρε Απόστολε. Λες να ήταν αλήθεια αυτά που είπε ο ναυπλιώτης. Το πληγωμένο παιδί και την καπετάνισσα σκεφτόμουν. Την άδικη ταλαιπωρία των αυτών, ή τυφλωμένος από το μίσος. Ήθελα να τον εδώ ταπεινωμένο. Να γευτώ κι εγώ για μια φορά τη δόξα του αρχηγού. Μη σκοτίζεσαι τώρα με αυτά. Δεν είναι καιρός για τέτοια. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή θες δε θες είσαι αρχηγός τους. Λοιπόν, κοίταξε μια ώρα αρχίτερα να μαζέψεις το τσούρμο σου, προτού έρθουν οι άλλοι απ' έξω. Ξέρεις τι μου ζητάς. Αν το πήγαινες σιγά σιγά και βλέποντας. Άσε με ρε Απόστολε να χαρείς. Έχω τους άλλους, να έχω και εσένα. Επειδή σκεφτόμουν τούτο το παιδί κάτω, όσο πιο γρήγορα το δει γιατρός, τόσο καλύτερα. Κατάλαβες, Γεράση. Σκέψου τη μάνα του. Τον έχει μοναχό γιο. Άλλο δεν σου λέω. Τόσα και τόσα γίνανε σήμερα. Ας σώσουμε τουλάχιστον το παιδί. Λες να μην το θέλω κι εγώ. Αλλά δεν γίνεται, κατάλαβε το. Πρέπει να χαράξει την πορεία, καπετάνιος. Πώς θα προχωρήσουμε. Πώς θα φτιάξουμε το δίαυλο να περάσουμε μέσα από τις ξέρες. Ό,τι θέλουμε λέμε. Σκέφτομαι και αυτό είναι το τρελό εκεί πάνω. Αυτός είναι ικανός να βάλει μπρος μόνος του. Λοιπόν, Σπύρο, εσύ στη μηχανή. Και στην Νικό. Πάτε στην πλώρη κάτω να βλέπεις. Παιδιά, εσείς οι άλλοι. Θα σου ρε Φώτη, μην βιάζεις. Περίμενε να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε ρε Φώτη. Έτσι, να συζητήσουμε ρε παιδιά. Αν είναι να κάνουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε τώρα. Σε λίγο θα έρθουν οι άλλοι και θα είναι αργά. Ναι, αλλά θα τα καταφέρουμε. Μη φοβάστε τίποτα. Εγώ θα είμαι στο τιμόνι. Θα ρωτήσουμε και τον Θόδωρο να δούμε τι θα πει κι αυτός. Τι λες, πριν από λίγο δεν συμφωνήσετε όλοι σας. Όταν σας λέω Φώτη όταν τα βγάλει πέρα θα τα βγάλει. Ναι ρε Φώτη, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά να. Μιλά και εσύ ρε ξανά. Τι να πω. Εγώ λέω να το σκεφτούμε καλά. Είμαστε που είμαστε μπλεγμένοι άσχημα. Μην πάμε στο τέλος και το κεφάλι μας. Πού να πάρει, ο διάολο να πάρει. Τέτοια ευκαιρία δεν πρόκειται να μας ξαναδεθεί, δεν το καταλαβαίνετε. Αν δεν την αρπάξουμε τώρα, πάει, πέταξε. Ξέρετε από πόσα χρόνια περιμένω τούτη τη στιγμή. Από 15 χρονών πιτσιρικάς που πρωτοπάτησε το πόδι μου πάνω στο κατάστρωμα. Αλήθεια, ανεβάζαν αρρύθμιση, κατεβάζαν οι γαλονάδες. Και λέγα, κάνε κουράγιο, μωρέ. Κάνε κουράγιο, θα έρθει μια μέρα που θα πάρει το αίμα σου πίσω. Και να που τώρα έχουμε στα χέρια μας ολόκληρο καράβι να το πάσουμε στο πόρτο μόνοι μας, να τους δείξουμε τι αξίζουμε και χωρίς τους γαλονάδες. Για να κάνουμε το κομμάτι μας να πάμε όλοι φούντο. Βρε να μίλουν όλο και όλο. Αν δεν μπορέσουμε να πάσουμε το σαπιοκάραβε να μίλει, δεν αξίζει να λεγόμαστε ναυτικοί. Και δεν μου λες, έχεις ξαναπεράσει από αυτό το μέρος. Και τι σχέση έχει μωρέ. Όλα τα περάσματα ένα είναι, ένα. Και ξέρες. Ποιες ξέρες, δράκου ξέρες. Βρε χρόνια με πάνω στο τιμόνι, μπορώ να το κάνω καλά με τώρα με το δαχτυλάκι. Μη φοβόσαστε τίποτα. Λοιπόν, τι λέτε ρε παιδιά. Άσε ρε πόδι καλύτερα. Άσε γιατί τα υλικά δεν βγαίνουν εσύ καλό. Βρε σε πω αστίχημα πως είναι παιχνιδάκι. Σε λίγο θα γλεντάμε στο πόρτα με τις σουράδες. Τι στίχημα βάζετε. Τι να το κάνεις το στίχημα όταν θα σε τρώνε τα σκυλόψαρα. Γιατί ρε Βασίλη. Εσύ πάντα μου έχεις εμπιστοσύνη. Με έλεγες πάντα άξιο. Λέγε ρε Βασίλη. Άσε ρε Φώτη. Άσε. Ρε Βασίλη. Κοσμά. Ε. Κατά ρε Πόπο. Πόπο κάνε καρδιά ρε Πόπο. Τότε μισή ώρα Νίκο. Άντε μπράβο. Εσύ κάτω στη μηχανή και εγώ στο τιμόνι. Πάτε γιατί γιοβίσαμε πολύ και εδώ μέσα και τα μασφάλια. Αν δεν να τους δείξουμε τι αξίζουν ότι άντρες αποφασισμένοι, έλα μπράβο. Νίκο. Ρε Νίκο, σε λυγίσανε και σένα. Ρε
Νίκος είσαι δικός μου. Σε χρειάζομαι. Νίκο, αν κατεβάσω τώρα το κεφάλι, δεν θα μπορέσω να το σηκώσω ποτέ, καταλαβαίνεις. Μείνε μαζί μου, Νίκο, σε παρακαλώ. Άσε ρε, Φώτη. Νίκο! Ποντίκια! Ποντίκια! Μόρα, θα πρέπει να το οδηγήσω μόνος μου πάνω στα βράκια να σας δω να σκυλοπνιγόσαστε. Ποντίκια, ποντίκια, ποντίκια! Καλά σας έλεγε τσούρμονα φλιώτης. Ποντίκια, ποντίκια, ποντίκια! Thank you.